οπαδών της ομάδας στο γήπεδο Πετρόφσκι. Για εκπουγένει με τον Πετκόπ, αυτός αλλάζει με τον Λιβερόπουλο που βρίσκει πάλι το Βούλγαρο σε θέση για γκολ. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Το αριστερό του Πετκόπ έξω. Ο Βούλγαρος μέσος της ένωσης, να πλασάρει δηλαδή με τα αριστερό συρτά και χαμηλά. Απέναντι στον διεθνή Ρώσο κολκίπερ τον Μαλαφέευτη. Η ΑΕΚ που είναι πάντα επιθετική με τον Κωνσταντινίδη. Ωραίο γύρισμα, δοκάρισε με φόρια γκολ. Το 1-0 για την ΑΕΚ με τον Κρασά. Η ένωση που παίρνει κεφάλι στο σκορ και κάνει το ιδανικό ξεκίνημα εδώ στο 3ο προς 4ο λεπτό του αγώνα. 1-0 λοιπόν για την ελληνική ομάδα, επαναλαμβάνω, με τον γκολ που πετυχαίνει ο Κρασάς και βάζει την ΑΕΚ στη θέση του οδηγού. Μόλις μπήκαμε στο 4ο λεπτό, καταπληκτική ενέργεια του Κωνσταντινίδη. Η σέντρα συρτή με το αριστερό στο δοκάρι και πάνω στην επιστροφή είναι ο Κρασάς εκεί για να κάνει τον γκολ. Αν θυμάμαι και καλά, είναι το πρώτο του επίσημο παιχνίδι. Παραλίγο εδώ από την... Με το Σοάρες αυτός που πάει την μπάλα γρήγορα στο πλάι, κερδίζουν όμως οι Ρώσοι και βγαίνουν τώρα στην κόντρα με τον αρχηγό του, τον Ραντίμοβ. Ο Ραντίμοβ που έβγαλε πολύ έξω την μπάλα στο Κεφτακόβ, αυτός είναι πολύ γρήγορος και επικίνδυνος, το σουτ αγγίζει την μπάλα, ο Μιχαηλίδης είναι κόρνερ. Πίσω η μπάλα στον Αμπονσά, αυτός στον Κατσουράνη, κοντινή χώρη, γρήγορες αναλλαγές, Σοάρες στην περιοχή, με το αριστερό πάνω στα χέρια του Μαλαφέευ, το πρώτο κόρνερ για την ελληνική ομάδα. Ο Σπατινίδης, πολύ ωραίο πέρασμα στο Λιβερόπουλο που έχει καλές προοπτικές στην περιοχή. Να τον δούμε το σούτ, επέμβαση του Μαλαφέευ, έξω, κόρνερ. Από τον Κατσουράνη συρτά την μπάλα στο Λιβερόπουλο. Ο Λιβερόπουλος κάνει την κίνηση στο Σοάρες, τώρα του περνάει την μπάλα πολύ έξυπνα, όχι, πέφτει, μπλοκάρει ο Μαλαφέευ. Πάσα από το Φλάκβαρτ πλάγια ο Μπιστρόβ. Το δεξί, εκεί που κοντράρει ο Κατσουράνης, πάλι ο Μπιστρόβ, η προβολή από τον Κότη, στρώνει την μπάλα πίσω, δύσκολο σούτ, επέμβαση του Μιχαηλίδη, καταπληκτική. Στη βολίδα του Κορσκόβ. Καμιά 100-150 Έλληνες περίπου. Ο Σοάρες που φεύγει στην πολύ έξυπνη παλιά του Κατσουράνη. Για να τον δούμε από πλάγια. Είναι το δεξί, τώρα είναι το καλό πόδι, αλλά είναι η επέμβαση του Μαλαφέευ και κόρνερ. Ο Λιβερόπουλος κάνει την κίνηση, βγαίνει πίσω και ο Μπονσά. Ο Κωνσταντινίδης τη στρώνει την μπάλα. Λιβερόπουλος θέλει στήριγμα. Ο Κρασάς είναι αυτός που σουτάρει έξω. Δηλαδή ο αρχηγός που εκτελεί η κεφαλιά. Δοκάρι έξω η μπάλα, κοιτάξτε. Τι παιχνίδια μπορεί να παίξει καμιά φορά η μπάλα με την δικός, έχει ήδη κανένα δύο παρατηρήσεις από τον Πορτογάλο. Θα ήταν κρίμα να ρισκάει μια κάρτα χωρίς λόγο. Μπιστρόβ, η παλιά πέρασε. Τι μένουν οι Ρώσοι, ο Ασάνιν, όχι, το 1-1. Το 1-1, αυτό που δεν μπόρεσε ο Κερζακόβ να κάνει στην πρώτη σέντρα από τα δεξιά, το κάνει ο Ασάνιν στη δεύτερη. Στο γύρισμα από την αριστερή πλευρά κοινό τη χειρότερο για την ΑΕΚ, στο 44 δέχεται την ισοφάριση. Ανταποδίδουν οι Ρώσοι στην ελληνική ομάδα αυτό ακριβώς που τους έκανε στο 4ο λεπτό. Τους ευνηδίασε και μπήκε μπροστά. Τώρα ο Ασάνιν πετυχαίνει ένα γκολ σε ένα πολύ καθοριστικό σημείο, καθώς δεν επιτρέπει στην ΑΕΚ, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, να πάει με το προβάδισμα στα αποδυτήρια. Εδώ δείτε πάλι. Δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα να την γυρίσει προς την εστία ο Γερζακόβ. Το στρώσιμο, ο Ασάνιν τσιμπάει την μπάλα. Νάτος πάλι. Σπίβακ με τον Αμπονσά. Προσπάθεια να γυρίσει ο Ζακόβ το σουτ, δοκάρι, γκολ. Το δεύτερο γκολ από τον Κερζακόβ για τη Zenit που ξεκινάει αυτή με τον καλύτερο τρόπο στο δεύτερο ημίχρονο, στο 48. Και η ΑΕΚ δείχνει να πληρώνει το ότι δεν κατάφερε από το πρώτο ημίχρονο εκεί που είχε την υπεροχή και που έκανε αυτοί καλύτερες ευκαιρίες να καθαρίσει, όπως λέμε, το παιχνίδι. Το 48, μόλις το 3ο λεπτό δηλαδή της επανάληψης, ό,τι είχε κάνει ο Κρασάς στο πρώτο μέρος, το κάνει τώρα ο Κερζακόβ. Αλεξάνδρου Κερζακόβ, 22χρονος. Το άλλο μεγάλο αστέρι της Zenit σκοράρει και αυτό μετά τον Ασάβιν. Εδώ δείτε αγωνιστικούς ρυθμούς, 26η αγωνιστική, μάλιστα πάει και προς το τέλος. Αλλά και η Σεβίλη δείχνει να είναι σε πολύ καλή κατάσταση, είναι πολύ νοπή ακόμη η νίκη της στο Μεστάγια. Μεγάλη ευκαιρία χαμένη εδώ το Κατσουράνι. Η παλιά του Αμπονσά ήταν πολύ καλή. Να την κρατήσει και να την περάσει στον αρχηγό. Τώρα Ραντίμοβ αυτός με τη μία για το Σπίβακ. Έχει χώρο Σπίβακ, συγκλίνει. Ο Κωνσταντινόγλου πέφτει. Έρχεται να βοηθήσει ο Αμπονσά. Επιμένουν. Μεγάλη ευκαιρία με τον Αρσάβιν. Το γκολ, το τρίτο γκολ. Η μπάλα πέρασε από τον Μιχαηλίδη. Και από εκεί και πέρα έγινε εύκολη λία για τον Κερζακόβ που έρχεται και κάνει το 3-1. Σε κενή αιστεία πια. Ό,τι χειρότερο για την ΑΕΚ στο 55 που μόλις μπήκαμε δέχεται τρίτο τέρμα. Και πανηγυρίζω σκόρερ που αποθεώνεται
που αποδεικνύει ότι έχει αυτό το χάρισμα του παίκτη που μπορεί να τελειώνει τις φάσεις. Ο Σπίβακ που έκανε πολλή δουλειά εκεί, δεν τα κατάφερε, εξαιρετική ενέργεια του Αρσάβιν, το Σιρτό περνάει μπάλα από τον Μιχαηλίδη, κανείς δεν ακολούθησε εδώ και όσον. Κάθε την παλιά, δεν υπάρχει offside, μια μεγάλη ευκαιρία, ο Μιχαηλίδης βγαίνει και μπλοκάρει στα πόδια του Μπιστρόβ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τους Ρώσους που παίζουν πια με τις ευρωπαϊκές. Δεν είναι γνωστοί για τα μεγάλα τους αποτελέσματα στην Ευρώπη, αλλά και μόνο που είναι τόσο ψηλά στη Ρωσία, αυτό λέει πολλά. Κρασάς εδώ επικίνδυνο. Για να δούμε, θέλει να μπει ο Λιμπερόπουλος, μα πάλι με τον Κύπριο που περνάει. Κόβει για τον Λιμπερόπουλο. Αυτός μαζεύει την μπάλα, όχι, την άνοιξε πολύ. Τελείως μόνος του σηκώνει την μπάλα στο βάθος. Για να δούμε. Είναι πάλι σε καλή ευκαιρία με τον Κυριζακόβη να σπάει την μπάλα. Εκεί που ανέβηκε ο Αρσάβιν. Με κλειστά μάτια παίζουν οι δυο τους. Κερζακόβ κόντρα στο Κωστένογλου και κόρνερ. Το Κερζακόβ. Μεγάλη ευκαιρία στη μικρή περιοχή. Σε κενή εστία. Χάνει ο Μπιστρόβ το τέταρτο γκολ των Ρώσων. Έβγαινε και άλλαξε με τον Κορσκόβ. Πάλι δυο τους πέναντίον. Τα διαμερικά χαφ. Έξω η μπάλα πλάγια. Η παλιά πολύ επικίνδυνη. Για να δούμε. Τέταρτο γκολ πάλι από το μεγάλο πρωταγωνιστή το Κερζακόβ. Που κάνει ό,τι θέλει στην άμυνα της ΑΕΚ. Μπροστά στην ταχύτητα του νεαρού Ρώσου Φορ δείχνει παγωμένη άμυνα του Σάντος. Τα κεντρικά μπακ της ΑΕΚ δεν μπορούν να αντιδράσουν, αλλά όλες αυτές οι παλιές που βγαίνουν στην πλάτη τους είναι κίνδυνος θάνατος πια. Και εδώ στο 68 γίνεται το 4-1 με χάτρικ πλέον του Κερζακόβ. Για να αποδειχθεί ακόμη μια φορά πως τελείται η κεφαλιά, καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ χαμένη από τον προθυμένο Άλβες. Εδώ είναι ο Λιμπερόπουλος. Παρ' όλα αυτά προσπαθεί η ομάδα του Σάντος να βάλει την μπάλα κάτω και να παίξει. Ο Τζορτζόπουλος το σούτ από μακριά, χάνει ο Μαλαφέεφ αλλά δεν κάνει εκεί να το εκμεταλλευτεί, είναι μόνο ο Μάρες. Ο Μπονσά, ο Χιώτης, ο Τόσκας, ο Πετκόφ που βγήκε μετά και μετά, μέχρι τότε όλα δούλευαν ρολόι. Ο μάτς όμως δεν τελειώνει εκεί. Αρσάβιν. Στην περιοχή γυρίζει την μπάλα, μεγάλη ευκαιρία ΣΥΡΙΖΑ έξω από το σούτ του Σπίβακ. Από το 45 μέχρι το 68, δηλαδή σε διάστημα 23 λεπτών, να πετύχει 3 γκολ και τώρα να κυνηγάει ένα ακόμα με τον Αρσάβιν. Ο Μιχαηλίδης του λέει όχι και δεν του επιτρέπει να κλείσει αυτός που άνοιξε. Ο Ζόπουλος τρέχει να προλάβει τον ακροβολισμένο εκεί Βλάσοβ. Τα κατάφερε, πέρασε, στρώνει την μπάλα στο Γερζακό. Πάλι αποφεύγει το Μιχαηλίδη αυτός, βγάζει προς τα πίσω. Θέλει να μπει στη φάση ο Ντενίσοβ, ήταν και ο Σπίβακ εκεί. Το σούτο Μιχαηλίδης αποκλείει ο Αρσάβιν, δεν μπορεί. Το πέμπτο γκολ από τον Ντενίσοβ. Ο Ιγκόρ Ντενίσοβ κάνει στο 87 το 5-1. Αυτό που απέφυγε δύο λεπτά πριν η ΑΕΚ στο τέταρτο του Αρσάβιν, δεν το καταφέρνει τώρα. Ο Ντενίσοβ, ο 20χρονος που μπήκε σαν αλλαγή, στο 75 λεπτό κάνει τώρα στο 87 το 5-1. Το βλέπετε εδώ ένα μουσακο παιδί, η βολίδα από τον Γκορσκόβ, τον Ουκρανό, αποκρούει ο Μιχαηλίδης, δεν μπορεί να κερδίσει την μπάλα ο Αρσάβιν, έρχεται όμως ο Ντενίσοβ να πλασάρει.